Κύριε Υπουργέ, αναμφισβήτητα η ανέγερση του νέου δικοστικού μεγάλου Ηρακλείου είναι ένα απαραίτητο έργο που θα δώσει μόνιμη λύση στο σοβαρό χτηριακό πρόβλημα του δικαστηρίου του Ηρακλείου. Παράλληλα, βέβαια, προκύπτει η ανάγκη αξιοποίησης των σημερινών ιστορικών κτίριων της Οδού Δικαιοσύνης, που να καλύπτουν υπαρκτές λαϊκές ανάγκες, και αναφέρομαι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, την αστυνομία, το ειρηνοδικείο. Η ανέγερση όμως του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρημένη λειτουργία των δικαστηρίων και φυσικά των δικαστικών υποθέσεων. 20 χρόνια περίπου μένει στα χαρτιά. Υπενθυμίσω ότι η τελευταία υπόσχεση του Υπουργού Υποδομών ήταν 6/3 του 2020, δεσμευόμενος ότι εντός πρώτου εξαμήνου του 2021 θα ξεκινούσε η κατασκευή του έργου. Αυτό είναι το αγκάθι, το οποίο αντί να το ξεπεράσει η κυβέρνηση, το δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Και αυτό γιατί ευνηδιαστικά αλλάζεται τον αρχικό σχεδιασμό, εντάσσοντας ένα ενιαίο έργο άλλα δύο έργα. Το ένα αφορά την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου, αυτό που σας αναφέρω, δηλαδή ένα όριμο έργο, έτοιμο προς δημοπράτηση, και τα άλλα δύο αφορούν την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Χανίων, που ακόμα δεν έχει παραχωρηθεί οικόπεδο, μελέτη δεν υπάρχει, καθώς και την αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου Ρεθύμνου. Αυτή η εξέλιξη όμως ανατρέπει τα πάντα. Αντικειμενικά βάζει στον πάγο ένα όριμο έργο, αυτό του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου, αναμένοντας την ορίμαση των άλλων δύο έργων που ενδεχομένως να κρατήσει χρόνια, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει και το αναδεικνύει μόνο το ΚΚΕ και σχετίζεται με τα παιχνίδια των καθυστερήσεων, είναι ότι το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, όποτε και αν γίνει, όπως και τα υπόλοιπα έργα βέβαια, απλά εστιάζω στο συγκεκριμένο, μιας και γι' αυτό γίνεται η συζήτηση σήμερα, θα κατασκευαστεί με το απαράδεκτο καθεστώς σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η λειτουργία του θα παραχωρηθεί στον ιδιώτη για 30 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι γνωστό ότι τα έργα ΣΔΙΤ κατασκευάζονται με υπερδιπλάσιο κόστος από ότι τα δημόσια έργα κατώτερης ποιότητας, θυσιάζοντας ακόμα και προδιαγραφές ασφαλείας για αύξηση του περιθωρίου κέρδους, ενώ περιλαμβάνουν και ανταποδοτικά τέλη ως προς τη χρήση. Χαμένη, κατά την άποψή μας, και η εμπειρία το δείχνει αυτό, οι εργαζόμενοι των δικαστηρίων, αναφέρομαι υπαλλήλους, δικαστές, δικηγόροι και συνολικά ο λαός που θα κληθεί να βάλει το χέρι στην τσέπη για να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει ο ιδιώτης, που μπορεί να είναι η στάθμευση, μπορεί να είναι τα κηλικεία, αλλά και δικαστικά έξοδα. Τέλη, παράβολα, προσφυγές, εφέσεις, αντεφέσεις, προσφυγές και ούτω καθεξής. Ευθέως λοιπόν θέτουμε το ζήτημα ότι οι καθυστερήσεις για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου και η ανεξήγητη ένταξή του σε ένα ενιαίο έργο με άλλα δύο οφείλονται στην εμπλοκή των ιδιωτών και τα παζάρια που γίνονται για να καταλήξουν ποια εταιρεία θα τα αναλάβει και με τι τίμημα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ωραία, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε, πρώτον, να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, να διαχωριστεί από το σχεδιασμό για άλλα δικαστικά μέγαρα, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται να γίνει το έργο, είναι ξεκάθαρο, και άρα μπορεί να προχωρήσει άμεσα, χωρίς ΔΙΤ και εμπλοκή ιδιωτών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις για τους πολίτες, και δεύτερον, να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν τα ιστορικά κτίρια που ανέφερα στην αρχή, καλύπτοντας υπαρκτές λαϊκές ανάγκες, δηλαδή χώροι ψυχαγωγίας, τέχνης, στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και άλλα, χωρίς σκέψη για ιδιωτική εκμετάλλευσή τους και εμπορικά πολυκαταστήματα στη λογική του Open Mall του κέντρου του Ηρακλείου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν μπορεί ούτε εγώ ούτε κανείς μας να είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση που επικρατεί στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Αν και πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο για την πόλη, απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως ένα δικαστικό μέγαρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μιας δικαστικής υπηρεσίας. Γι' αυτό και σωστά, εγώ δεν κρύβομαι ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου, η προηγούμενη κυβέρνηση έκρινε αναγκαία την κατασκευή ενός νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο. Επιλέχθηκε τότε μάλιστα η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου του Ηρακλείου να συνδυαστεί με την αντίστοιχη κατασκευή ενός νέου στην Έδεσα και να ενταχθούν ως ενιαίο έργο στις διατάξεις του νόμου 3389 του 2005 για τη συγχρηματοδότηση μέσω ΔΙΤ. Και προφανώς η επιλογή της κατασκευής μέσω ΔΙΤ ήταν και είναι ο καλύτερος τρόπος για την άμεση χρηματοδότηση του έργου, ώστε να εξασφαλιστούν
μέσω των ιδιωτικών κεφαλαίων οι αναγκαίοι πόροι. Και η επιλογή αυτή ήταν, μάλλον είναι επιβεβλημένη σχεδόν για όλα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που προγραμματίζουμε στον χώρο της δικαιοσύνης. Πιθανόν να μην το γνωρίζετε, αλλά είναι πάνω από 20 χρόνια που προγραμματίστηκε η κατασκευή ενός δικαστικού μεγάρου στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή πάνω από 300 κτίρια φιλοξενούν τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και εδώ επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, σχεδόν όλα, πλην ελαχίστων, χρήζουν σημαντικών επισκευών και σημαντικών παρεμβάσεων. Να είμαστε πάλι απέναντι σε μια, αν θέλετε, διάθεση να πούμε την αλήθεια. Πιστεύετε ότι όλα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό? Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σε ένα βάθος πολλών πολλών ετών στο μέλλον. Σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, η ανάγκη για την κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων δεν μας επιτρέπει περαιτέρω καθυστερήσεις. Και το Ηράκλειο είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι ανάμεσα σε αυτές. Έτσι λοιπόν, εγώ προσωπικά επέλεξα να συνεχίσω το έργο από εκεί που το παρέλαβα και να προχωρήσουμε στην κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ αρχικά των νέων μεγάρων σε Ηράκλειο και Έδεσα. Όμως στην πορεία, εκτός των άλλων προβλημάτων που καθυστερούσαν τις διαδικασίες, έγινε αντιληπτή η παραδοξότητα αυτού του σχεδιασμού. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο από οικονομικής άποψης, όταν έργο ΣΔΙΤ όπως ήταν αυτό και αφορούσε ένα κτίριο στο βορρά στην Ελλάδα και ένα κτίριο στο νότο? Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε στην πραγματικότητα να συμβεί. Έτσι λοιπόν, και σχετικά με το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου Κρήτης, το ΦΕΚ 3254 του 2020, δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΔΕΛΤΑ 21-1103 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία τροποποιούσε τις αρχικές αποφάσεις, καθώς μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής είναι πλέον ο φορέας υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, η ενιαία διαγωνιστική διαδικασία ΣΔΙΤ για τα παραπάνω δύο δικαστικά μέγαρα, Ηρακλείου Κρήτης και Έδεσας, με αναδιαμόρφωση του φυσικού αντικειμένου αυτών, αφαιρώντας πλέον το νέο δικαστικό μέγαρο Έδεσας που εντάχθηκε στο ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας και αντικαταστάθηκε με το δικαστικά μέγαρα Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης. Στην πορεία, το 2021, με νέα απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, τροποποίησε το έργο προβλέποντας πλέον την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στα Χανιά και όχι ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος. Όπως καταλαβαίνετε, με όλα αυτά είχαμε σοβαρές χρονικές επιπτώσεις στην πορεία του έργου. Ωστόσο, πλέον είμαστε σε ένα τέτοιο σημείο που μπορούμε σύντομα να έχουμε την προκήρυξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού. Θα επανέλθω για να σας πω τις λεπτομέρειες ή τους πραγματικούς λόγους των καθυστερήσεων στη δευτερομιλία μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντιχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο αυτό το πικ-πονγκ. Η ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, που εμείς όμως και ούτω καθεξής. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες διαχρονικά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πακέτο Ηράκλειο Έδεσα. Πακέτο. Ναι. Εσείς όμως έρχεστε το 21 τώρα και κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά δεν είναι η Έδεσα, είναι όμορα δικαστικά μέγαρα. Αλλάζει κάτι? Δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι. Και με ρωτάτε τώρα εάν ο κρατικός προϋπολογισμός σηκώνει την κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων. Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί εγκαταλείφθηκαν τα κτίρια? Δεν είναι και εδώ διαχρονικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων? Διαχρονικές είναι οι ευθύνες των κυβερνήσεων. Και λέμε τώρα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν σηκώνει. Τι δεν σηκώνει? Δεν σηκώνει για δικαστικά μέγαρα, δεν σηκώνει για σχολεία, δεν σηκώνει για νοσοκομεία, δεν σηκώνει για το ένα, δεν σηκώνει για το άλλο, δηλαδή για σημαντικά νευραλγικά έργα που αφορούν τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και που έχουν συνέπειες και στη λειτουργία φυσικά αυτών των υπηρεσιών, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες. Το νέο δικαστικό μέγαρο είναι με το απαράδεκτο καθεστώς της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για ένα απλό και μόνο λόγο. Γιατί πρέπει να βρουν έκφραση, διέξοδο, τα λιμνάσουν τα κεφάλαια και να αυξηθεί η κερδοφορία τους. Με χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, αφού είναι χρήματα του ελληνικού λαού, μέσω της άγριας φορολόγησής του. Και γι' αυτό το ζήτημα δεν μιλάει κανένας παρά μόνο το ΚΚΕ. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, και η δική σας και οι προηγούμενες,
εντάσσουν σε ενιαίο πακέτο τα δικαστικά μέγαρα. Είναι απαίτηση κατασκευαστριών εταιριών να πάμε σε λύση πακέτο, γιατί για να διαπραγματευτούν με ευνοϊκότερους όρους και για λογαριασμό τους την κατασκευή και η διαχείριση των δικαστικών μεγάρων ως ενιαίο έργο. Ποιος βγαίνει κερδισμένος από αυτή την ιστορία? Βγαίνει το ελληνικό δημόσιο? Βγαίνει ο πολίτης? Βγαίνει ο δικηγόρος? Βγαίνει ο δικαστής? Βγαίνουν οι εργαζόμενοι των δικαστηρίων, οι πολίτες που εμπλέκονται με τις δικαστικές υποθέσεις? Ο ιδιώτης επενδυτής βγαίνει κερδισμένος από αυτή την ιστορία. Γιατί αναλαμβάνει μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων, ώστε να επιταχύνει την απόσβεση και την απόδοση των κεφαλαίων που επένδυσε. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, διασφαλίζεται ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά που μπορεί να φέρει κανένας για την εμπειρία που υπάρχει μέχρι σήμερα από την κατασκευή τέτοιων έργων. Να σας φέρω το παράδειγμα των 24 σχολείων που κατασκευάστηκαν στην Αττική με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και στήχησαν 3,5 φορές περισσότερα από το εάν κατασκευάζονταν με την κλασική μέθοδο δημοσίων έργων και με αυτεπιστασία από τους εργαζόμενους του οργανισμού. Να σας μιλήσω για το νοσοκομείο της Πρέβεζας, που αντί για 15 εκατομμύρια ευρώ που θα κόστιζε ως συμβατικό δημόσιο έργο με την επιλογή της ΔΙΤ, το κόστος αυτό ανήρθε στα 45 εκατομμύρια ευρώ με παραχώρηση 27 χρόνια. Ξέρετε, οι όμιλοι δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, ούτε παρεμβαίνουν για την ψυχή της μάνας τους. Και θα πρέπει λοιπόν να μας απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα. Πρόκειται να δωρήσει κανείς, κάποιος ιδιώτης, κάποια κατασκευαστική εταιρεία κάτι? Θα τα βάλει από την ψυχή της μάνας του τα χρήματα αυτά? Έχετε αναρωτηθεί? Ή μήπως αυτά θα προέλθουν από την άγρια φορολογία, τη συντήρηση και τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και στην προκειμένη περίπτωση του νέου δικαστικού μεγάρου για 30 χρόνια? Άρα λοιπόν, η μία πτυχή, για να επανέλθω, η μία πτυχή του θέματος, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι η αποσύνδεση του δικαστικού μεγάρου από την ίδια διαδικασία ορίμανσης με το αντίστοιχο του δικαστικού μεγάρου Χανίων και Ερεθύμνου, έτσι ώστε να δρομολογηθεί, να επιταχυνθεί η διαδικασία κατασκευής, έτσι, και φυσικά να προχωρήσει και να διασφαλιστεί η αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος χωρίς επιπλέον επιβάρηση για τους πολίτες. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Συνδεχάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Συνάδελφε, όπως σας ανέφερα στην πρωτολογία μου, και για την κυβέρνηση αλλά και για μένα προσωπικά, είναι προτεραιότητα ο εξυγχρονισμός των κτηριακών υποδομών στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και εκπονήσαμε το πρόγραμμα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ενέγερση 7 νέων δικαστικών μεγάρων. 3 στη Βόρεια Ελλάδα, 2 στην Κεντρική Ελλάδα και 2 στην Κρήτη. Μεταξύ αυτών είναι και το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, μέσω του ΤΑΓΔΙ αποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε αίτημα που οι διοικήσεις των δικαστικών σχηματισμών της χώρας μας αποστέλουν για την αντιμετώπιση όλων των κτηριολογικών διευθετήσεων και επισκευών. Επιστρέφω όμως στην ερώτησή σας. Και σας επισημαίνω ότι το έργο, για την Κρήτη μιλάμε, αφορά τελικά σε 3 κτίρια. Περιλαμβάνει την ανέγερση των 2 δικαστικών μεγάρων Ηρακλείου και Χανίων, καθώς και την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου με συνολικό εμβαδό επιφανείας 52.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Και προϋπολογίζεται περίπου στα 123 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Και κατανοώ ότι το ΚΚΕ έχει μια διαφορετική θέση, το σέβομαι, το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει όμως και μια οικονομική πραγματικότητα την οποία μπορεί και πρέπει κανείς να τη διαβάζει με μια λογική που υπαγορεύεται από αυτό που η ίδια η οικονομία επιβάλλει. Για να μπορέσουμε όμως να προχωρήσουμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχουν λυθεί και τα άλλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το ιδιοκτησιακό. Στο Ηράκλειο τα πράγματα ολοκληρώθηκαν σχετικά γρήγορα, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΤΑΓΔΙΚ είχε δικό του ακίνητο οικόπεδο, το οποίο με την αριθμό 88-89-16-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΓΔΙΚ έχει παραχωρηθεί πλήρως το δικαίωμα της χρήσης του ακίνητου προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για 30 έτη. Το πρόβλημα έγκυται στο ακίνητο στο οποίο πρόκειται να αναγερθεί το δικαστικό μέγαρο Χανίων και το οποίο ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ.
Από την πλευρά του Υπουργείου έχει αποσταλεί έγγραφο προς την ΕΤΑΔ, με το οποίο ετοίμασε την παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου των Χανίων. Η διαβεβαίωση που έχω από το Υπουργείο Υποδομών είναι πως εφόσον η ΕΤΑΔ απαντήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλώνοντας την πρόθεσή της να παραχωρήσει τμήμα του ετούμενου ακινήτου, οι νομικές διαδικασίες της μεταβίβασης μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα με τη διαγωνιστική διαδικασία. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρξει άμεσα συμφωνία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ΕΤΑΔ, ο διαγωνισμός θα μπορούσε να προχωρήσει, να εξελιχθεί ακόμη και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με την πρόσκληση της πρώτης φάσης και να έχουμε προσωρινό ανάδοχο για το έργο στις αρχές του 2023. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, γιατί κάνατε μια ανοίξη στην ερώτησή σας και γι' αυτό, θέλω να σας πω πως το κτίριο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι αυτό το κτίριο έχει ανακηρυχθεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Βεβαίως, η χρήση του από τη στιγμή που θα μετεγκατασταθούν οι δικαστικές υπηρεσίες θα είναι αντικείμενο μιας εκ νέου συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου, με τη συμμετοχή και των τοπικών φορέων, σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται για ένα τέτοιο κτίριο. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να σας διαβεβαιώσω πως οι σχετικές διαδικασίες θα προχωρήσουν με ρυθμούς που μάλλον δεν ήταν συνηθισμένοι στο προηγούμενο διάστημα. Και αυτό γιατί, το λέω για άλλη μια φορά, είναι βαθιά πεποίθησή μου πως οι υποδομές των δικαστικών μεγάρων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο καθοριστικά στον τρόπο της απονομής της. Μια διαδικασία όμως, η οποία ήταν κυριολεκτικά αφημένη, δεν μπορούσε ποτέ να προχωρήσει και δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να εξελιχθεί με αποτέλεσμα το ζητούμενο έργο, αντιλαμβάνεστε πλέον ότι έχει δρομολογηθεί ξεχωρίζοντας πράγματα και υλοποιώντας ουσιαστικά βήματα, τα οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα μας φέρουν ενώπιον των πραγματικών εξελίξεων. Σας ευχαριστώ πολύ.